Η εργαστηριακή μας άσκηση, που αποτελεί την τελευταία άσκηση του μαθήματος σημάτων και συστημάτων, έχει να κάνει με την αναλογοψηφιακή μετατροπή και δειγματοληψία των αναλογικών σημάτων. Όπως είπαμε, και στη σημερινή θεωρία, ένα αναλογικό σήμα μπορεί να μετατραπεί σε ένα ψηφιακό όταν περάσει από ένα A-to-D converter. Το σήμα λοιπόν περνάει από δειγματοληψία, από έναν κβαντιστή και από αναλογικό γίνεται ψηφιακό. Εδώ βλέπουμε πώς ακριβώς γίνεται η δειγματοληψία, η κβαντοποίηση και η κωδικοποίηση. Βλέπουμε τις στάθμες κβαντισμού, το αναλογικό σήμα το οποίο έχει, το έχουμε χωρίσει λοιπόν σε στάθμες, από τη τιμή τη μέγιστη που έχει 3,5, από ό,τι βλέπουμε ότι είναι στο 3,5 η μέγιστη στάθμη κβαντισμού, στο μείον 3,5. Κάθε λοιπόν τιμή του δείγματος, το 1,3, το 3,6, το 2,3, μπαίνει σε μία στάθμη κβαντισμού, στην πλησιέστερη στάθμη κβαντισμού, όπου προκύπτει κάποιος κωδικός αριθμός. Για παράδειγμα, στην στάθμη κβαντισμού 1,5, ο κωδικός αριθμός είναι ο 5, και έτσι το ψηφιακή λέξη για 3 bits θα είναι το 101. Και πάει λέγοντας. Δηλαδή, έχουμε την τιμή του δείγματος, την πλησιέστερη στάθμη κβαντισμού, τον κωδικό αριθμό ο οποίος αντιστοιχεί στην πλησιέστερη στάθμη και τη διαλυτική παράσταση. Φυσικά υπάρχει και το σφάλμα κβαντοποίησης, το οποίο όσο περισσότερα bits χρησιμοποιούμε, τόσο μεγαλύτερη ακρίβεια θα έχουμε. Να επαναλάβουμε λιγάκι το θεώρημα της δειγματοληψίας. Ας θεωρήσουμε ένα σήμα χ του τ με περιορισμένο εύρος φάσματος και μετασχηματισμό Φουριέ χ κεφαλαίου του F ίσο 0 για μέτρο του F μεγαλύτερο του β, όπου το β είναι το εύρος ζώνης. Το χ του τ μπορεί να ανακτηθεί πλήρως από τα δείγματά του, τα οποία παίρνονται με συχνότητα δειγματοληψίας FS, εάν το FS είναι μεγαλύτερο 2 της μέγιστης συχνότητας που μεταφέρει το σήμα. Εδώ βλέπουμε τη τιμή που έχει το σήμα μετά τη δειγματοληψία. Η συχνότητα 2β ονομάζεται συχνότητα Nyquist. Εάν το FS είναι μικρότερο του 2β, τότε εμφανίζεται το φαινόμενο της επικάλυψης. Αν τώρα το σήμα δεν είναι αυστηρά περιορισμένου φάσματος, τότε πρέπει να περάσει από ένα low pass φίλτρο πριν από τη δειγματοληψία. Το σήμα λοιπόν από τη δειγματοληψία έχει μετασχηματισμό Φουριέ, χ-S του F ίσον, ένα διαταφές, επιάθροισμα για κάθε νη, χ κεφαλαίου του F μείον νη FS. Περνάει από ένα κατωδιαβατό φίλτρο, το οποίο επιτρέπει τη διέλευση μόνο του φάσματος, γύρω από το F ίσον 0. Αν το FS είναι μεγαλύτερο ίσον του 2β, το χ του τ ανακτάται ακριβώς από τα δείγματά του. Αν το σήμα υποστεί δειγματοληψία με συχνότητα FS μικρότερο ή ίσον του 2β, τότε θα έχουμε υπερκάλυψη των περιοδικά επαναλαμβανόμενων φασμάτων χ-F μείον νη-FS στο φάσμα του χ-S του F, όπως ακριβώς φαίνεται στο πάνω σχήμα της διαφάνειάς μας. Δηλαδή το σήμα στην έξοδο του low pass φίλτρου θα διαφέρει από το αρχικό σήμα. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε την εμφάνιση του φαινομένου που ονομάζουμε επικάλυψη. Το δε σφάλμα ονομάζεται σφάλμα επικάλυψης. Εδώ έχουμε γράψει τον κώδικα σε MATLAB για να σχεδιάσουμε το συνημήτωνο 2πιFT. Δίνουμε το F, δίνουμε το συνημήτωνο και με την κατάλληλη εντολή σχεδιάζουμε το συνημήτωνό μας. Εδώ φαίνεται το οποίο έχει συχνότητα 60 Hz. Εδώ με τον κώδικα αυτό θα κάνουμε δειγματοληψία του συνημητώνου 2πιFT με συχνότητα 800 Hz. Να δούμε τι θα προκύψει. Και έχουμε χρησιμοποιήσει τις κουκίδες για να απεικονίσουμε το σήμα μας. Εδώ βλέπουμε το σήμα το οποίο λαμβάνουμε από τη δειγματοληψία σε σύγκριση με το αρχικό σήμα. Η συχνότητα είναι 800 Hz, μεγαλύτερη από το 120 Hz, από το διπλάσιο της συχνότητας του σήματος. Έχουμε κάνει λοιπόν σωστή δειγματοληψία. Δεν υπάρχει επικάλυψη. Εδώ αρχίζουμε και χαμηλώνουμε τη συχνότητα δειγματοληψίας, πάλι με χρήση του MATLAB, και ξεκινάμε με συχνότητα 400 Hz.
Με αστεράκι απεικονίζουμε αυτή την, το αποτέλεσμα. Πάλι έχουμε χρησιμοποιήσει συχνότητα μεγαλύτερη από το διπλάσιο του 60. Δεν έχουμε προβλήματα στη δειματοληψία μας. Συνεχίζουμε με συχνότητα 120 Hz, που είναι ακριβώς ίσο με το διπλάσιο της μέγιστης συχνότητας. Εδώ βλέπουμε τη δειματοληψία του συνημητώνου με 120 Hz. Τα βασικά όμως προβλήματα θα προκύψουν αν επιλέξουμε χαμηλότερη συχνότητα, για παράδειγμα 70 Hz. Και βλέπουμε ότι τα δείγματα τα οποία παίρνουμε μοιάζουν να προέρχονται από ένα συνημήτωνο 10 Hz αντί για ενός 60 Hz. Πώς το καταλαβαίνουμε αυτό τώρα? Ας πάρουμε λοιπόν 70 Hz ένα συνημήτωνο και το με 10 Hz. Να κοιτάξουμε λιγάκι. Εδώ βλέπουμε ότι το ίδιο ακριβώς σχήμα παίρνουμε και με 10 Hz, όπως το ίδιο πήραμε με ένα συνημήτωνο 70 Hz. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα της επικάλυψης. Επειδή ήταν η συχνότητα δειματοληψίας πολύ χαμηλή, ένα συνημήτωνο υψηλής συχνότητας έμοιαζε με ένα συνημήτωνο χαμηλής συχνότητας μετά τη δειματοληψία του. Να δούμε άλλο παράδειγμα επίδρασης της περιόδου δειματοληψίας. Ας θεωρήσουμε το αναλογικό μας σήμα 5 ημίτωνο του 5T και επί τρίτα, συν 2 συνημήτωνο 6T μείον 2 επί τρίτα. Θα σχεδιάσουμε το σήμα σε δύο διαφορετικούς ρυθμούς δειματοληψίας, για 0,05 σεκόντ και για 0,5 σεκόντ, για χρονικό διάστημα 10 δευτερολέπτων. Εδώ βλέπουμε το σήμα μας και με τις πράσινες γραμμές βλέπουμε το σήμα το οποίο παίρνουμε όταν χρησιμοποιήσουμε λαθασμένη δειματοληψία. Κοιτάξτε πόσο το σήμα είναι, καμία σχέση με το αρχικό δεν έχει και είναι σαφώς ομαλότερο. Έτσι. Στη δεύτερη περίπτωση. Εδώ θα δούμε ένα demo, ένα animation ενός ημιτόνου 600 Hz, το οποίο δειματοληπτείται στα 1600 δείγματα ένα δευτερόλεπτο. Και θα δούμε ότι δεν υπάρχει καμία επικάλυψη στο φάσμα του σήματος το οποίο λαμβάνεται από τη δειγματοληψία. Να το δούμε λιγάκι. Να δω. Δεν βλέπω να φαίνεται το σήμα. Το σήμα. Δεν φαίνεται το σήμα μάλλον. Θα το βάλουμε το ίδιο αρχιάκι και στα αρχεία του μαθήματος, οπότε θα το δείτε καλύτερα. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει καμία επικάλυψη. Το ίδιο σήμα, των 600 Hz ημίτωνο, έχουμε κάνει δειγματοληψία στα 500 δείγματα ένα δευτερόλεπτο και εδώ φαίνεται το σήμα το οποίο λαμβάνουμε από ανασύσταση, καμία σχέση με το αρχικό. Το αρχικό είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Υπάρχει λοιπόν επικάλυψη. Και άμα κάνουμε τη δειγματοληψία στα 850 δείγματα, πάλι βλέπουμε το σήμα το οποίο λαμβάνουμε από δειγματοληψία, καμία σχέση με το αρχικό το οποίο έχουμε εδώ. Εσείς στα αρχεία λοιπόν μαθήματος θα δείτε τα βιντεάκια αυτά σε animation. Να δούμε τώρα την πορεία εργασίας στο εργαστήριό μας. Καταρχάς θα χρησιμοποιήσουμε το γνωστό μας μέχρι τώρα, το Mastering DSP, και συγκεκριμένα το πρόγραμμα Alias User Interface, το οποίο δημιουργεί και δειματοληπτεί ημιτονοειδή σήματα και τους συνδυασμούς τους και εμφανίζει το αρχικό σήμα, το σήμα το οποίο λαμβάνεται από τη δειματοληψία και το ανασυσταμένο σήμα. Επίσης εμφανίζει το φάσμα του ανασυσταμένου σήματος. Οι επιδράσεις επικάλυψης φαίνονται άμα τα βάλουμε το ρυθμό της δειματοληψίας. Και όπως ξέρουμε, πρέπει να πάρουμε συχνότητα τουλάχιστον το διπλάσιο της μέγιστης συχνότητας του σήματος. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Εδώ στη διαφάνεια αυτή λέμε ότι το φάσμα των δειγματολημένων σημάτων είναι περιοδικό, με περίοδο ίση με FS, θα φανεί αυτό στο πρόγραμμα. Επίσης, το φάσμα του ανασυσταμένου αναλογικού σήματος περιέχει συχνότητα μόνο στην κύρια περίοδο μείον FS δεύτερα και FS δεύτερα. Και αν το FS είναι πιο μεγάλο του 2F max, το ανασυσταμένο σήμα εμφανίζεται στην πραγματική συχνότητα F max στην κύρια περίοδο. Ενώ, αν δεν ισχύει αυτό, υπάρχει επικάλυψη
και το ανασταμένο σήμα φαίνεται σε μια χαμηλότερη συχνότητα εφάλφα στην κύρια περίοδο. Το αρχικό, το δειγματοληπτημένο και το ανασταμένο σήμα ταιριάζουν στις στιγμές της δειγματοληψίας. Θα δείτε όλα αυτά με το πρόγραμμα Mastering DSP, το οποίο υπάρχει στην οθόνη του υπολογιστή σας και μπορείτε να κατεβάσετε. Ας θεωρήσουμε λοιπόν το σήμα που βλέπετε στη διαφάνειά σας. Πρέπει να το δώσουμε αυτό κατάλληλα στο Mastering DSP. Θα περιγράψουμε λοιπόν. Το σήμα αυτό δειγματοληπτείται στα 240 Hz. Θα περιγράψουμε μέσω του προγράμματος το ανασυσταμένο σήμα από τα δείγματά του, το φάσμα και το φάσμα του ανασυσταμένου σήματος. Τι θα κάνετε λοιπόν εσείς? Στο MATLAB Prompt πληκτρολογήστε alias GUI. Και τον όρο συνημείτων 200 πιτέ και 30 μοίρες, ρυθμίστε το F σε 100, το F σε 30 και ενεργοποιήστε το AND. Επίσης ρυθμίστε το SAM RATE σε πεδίο σε 240. Επιλέξτε το DURATION πεδίο σε 0,015 για να δείτε πιο καθαρά το σήμα και παρατηρήστε ότι δεν υπάρχει επικάλυψη. Για να προσθέσετε το σήμα 2 συνημείτων 460 πιτέ και 45 μοίρες, ρυθμίστε το M σε 2, το F σε 230, το F σε 45 και ενεργοποιήστε το AND. Παρατηρήστε ότι το κύριο και το ανασυσταμένο σήμα δεν είναι ταυτόσημα, λόγω της επικάλυψης στα μείον 10 Hz της συνιστώσεως των 230 Hz. Ακολούθως, για το σήμα 3 συνημείτων 1040 πιτέ συν 60 μοίρες, ρυθμίστε τα M σε 3, το F σε 520 και το F σε 60 και ενεργοποιήστε το AND. Παρατηρήστε ότι πράγματι το αρχικό, το δειγματοληπτημένο και το ανασυσταμένο σήμα ταιριάζουν στις σημαίες της δειγματοληψίας. Για να δείτε τα αποτελέσματα της μεταβολής του ρυθμού της δειγματοληψίας, ρυθμίστε το sample rate, για παράδειγμα στα 100, στα 1000 ή στα 1050 Hz. Εδώ είναι το αποτέλεσμα που παίρνουμε από το πρόγραμμα alias User Interface. Έχουμε βάλει, όπως βλέπετε στη διαφάνειά σας, τα 3 συνημείτωνα. Έχουμε επιλέξει sample rate 240 Hz και προφανώς, επειδή η συχνότητα είναι πολύ χαμηλή, ενώ θα έπρεπε να είναι 2080, δηλαδή δύο φορές του 1040, είναι πολύ χαμηλή λοιπόν, και βλέπουμε ότι με το μαύρη εστιγμένη γραμμή που βλέπετε είναι το ανασυσταμένο σήμα, που καμία σχέση δεν έχει με το αρχικό. Το αρχικό είναι το κίτρινο σήμα που βλέπουμε στην οθόνη. Το πρόγραμμα λοιπόν, όπως είπαμε, δείχνει και το φάσμα, το πλάτος και τη φάση του σήματος. Να δούμε τώρα ένα παράδειγμα με το MATLAB. Έστω το σήμα συνεχούς χρόνου, Hitutation συνημείτωνο 7T και συνημείτωνο 23T. Θα χρησιμοποιήσουμε τρεις διαφορετικές περιόδους δειγματοληψίας, τάφες 1, τάφες 2 και τάφες 3, με σκοπό να μελετήσουμε το πώς επιδρά η περίοδος δειγματοληψίας στην ικανότητα του ανασύστασης του σήματος από τα δείγματά του. Για τάφες 1, η συχνότητα δειγματοληψίας θα είναι 125,6637 radar second. Για τάφες 2 θα είναι 62,8319 radar second. Και για τάφες 3 θα είναι 31,4159 radar second. Γράφουμε λοιπόν τον κώδικα σε MATLAB, δίνουμε το TAF, δίνουμε τις συχνότητες, σχεδιάζουμε τα σήματά μας με την εντολή plot και εδώ βλέπουμε τη γραφική μας αναπαράσταση. Αυτό είναι το αρχικό μας σήμα H2T και το H2T με δειγματοληψία 0,05 second. Γράφουμε τον κώδικα κατάλληλα. Εδώ είναι το σήμα το οποίο λαμβάνεται από ανασύσταση με δειγματοληψία 0,005 second. Και για 0,1 second, εδώ είναι το σήμα το οποίο λαμβάνεται από δειγματοληψία για τα φέσεις 0,1 second. Συνεχίζουμε για 0,2 second, βλέπουμε το σήμα το οποίο λαμβάνεται από δειγματοληψία. Σαφώς, η καλύτερη περίπτωση είναι αυτή που επιλέξαμε, εδώ να δούμε προηγουμένως, εδώ, όπου εύκολα μπορούσαμε να πάρουμε, να κάνουμε ανασύσταση από τα δείγματά του αρχικού σήματος. Ωραία. Να δούμε τώρα την κβατοποίηση.
Όπως είπαμε στη θεωρία, σήμερα η διαδικασία μετατροπής ενός σήματος διακριτού χρόνου σε ψηφιακό ονομάζεται εκβάτιση ή εκβατοποίηση. Σε αντίθεση με τη δειματοληψία, που αν γίνει σωστά δεν χάνουμε πληροφορία, η διαδικασία της εκβάτισης είναι μία αναστρέψιμη. Η προσέγγιση είναι τόσο καλύτερη όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των επιπέδων της εκβάτισης. Το πρόγραμμα Quant GUI επιτρέπει την κβαντοποίηση των τιμών ενός σήματος με διάφορες μεθόδους και επίπεδα και εμφανίζει το κβαντισμένο σήμα και το λόγο σήματος θορύβου. Ο λόγος σήματος θορύβου, όπως είπαμε, είναι ο λόγος της ισχύως του σήματος και της ισχύως του θορύβου και εκφράζεται συνήθως σε decibel. Για ένα B-bit κβαντιστή με 2 στην B επίπεδα και μία δυναμική περιοχή D, μία στατιστική εκτίμηση του σηματοθορυβικού λόγου δίνεται από τον τύπο που υπάρχει στο κάτω μέρος της διαφάνειάς μας. Ο κβαντιστής λοιπόν είναι ένα μία γραμμικό και μία αντιστρέψιμο σύστημα που μετασχηματίζει μία ακολουθία εισόδου χ του νη, συνεχούς πλάτους, σε μία ακολουθία διακριτού πλάτους και αντιστοιχίζει στα δείγματα της χ του νη μία τιμή από ένα σύνολο πιθανών παλμών πεπερασμένου πλήθους. Η κβατοποίηση με στρογγυλοποίηση στρογγυλοποιεί την τιμή ενός σήματος στο κοντινότερο επίπεδο. Η κβατοποίηση με περικοπή περικόπτει την τιμή ενός σήματος στο πλησιέστερο επίπεδο. Το σφάλμα κβατοποίησης είναι η διαφορά μεταξύ των πραγματικών και των κβαντισμένων τιμών του σήματος. Θα τα δούμε τώρα όλα αυτά σε ένα παράδειγμα. Ας θεωρήσουμε το σήμα χ του τέισον τέ τετράγωνο για τέ μεταξύ 0 και 2 και δείγματα σε τα φες ίσο 0,1 σεκόντ. Θέλουμε να υπολογιστούν οι τιμές του κουβαντοποιημένου σήματος καθώς και ο λόγος σήματος προς θόρυβο. Στο MATLAB Prompt πληκτρολογούμε Quant User Interface. Από τη Signal Entry περιοχή θα εισάγεται 0 πάνω κάτω τελεία 0,1 πάνω κάτω τελεία 2 τελεία βελάκι 2, δηλαδή στο τετράγωνο, και το σήμα χ του νη και επιλέξτε Accept. Διατηρήστε τη μέθοδο που έχει σαν default, round δηλαδή. Αλλάξτε το number of level σε 4. Θα δείτε ότι θα σχεδιαστούν στην display area το αρχικό σήμα και το κουβαντισμένο σήμα με τη μέθοδο που επιλέξατε, δηλαδή τη στρογγυλοποίηση. Οι περιοχές SNR σε DB και SNR Estimated έχουν υπολογίσει το πραγματικό και τον με στατιστική εκτίμηση λόγω σήματος θορύβου. Αλλάξτε τώρα τον number of level σε 8. Επιλέξτε από το μενού method τη μέθοδο truncate και εκφράστε συμπεράσματα. Εδώ βλέπουμε αυτό που θα δείτε στην οθόνη σας με το user interface. Έχουμε επιλέξει τη μέθοδο round και βλέπουμε ότι το SNR είναι 16,9859, ενώ το estimated είναι πάρα πολύ κοντά, 16,1672. Για 4 level. Συνεχίζουμε με την παρεμβολή και χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα Inter User Interface που επιτρέπει την παρεμβολή μεταξύ των τιμών ενός σήματος χρησιμοποιώντας διάφορες συναρτήσεις παρεμβολής και την παρατήρηση της αλλαγής του σχεδίου ή του παράγοντα παρεμβολής. Η ενασύσταση ενός σήματος συνεχούς χρόνου από τα δείγματά του βασίζεται στην παρεμβολή μεταξύ των δείγματων. Οι πιο συνηθισμένες συναρτήσεις παρεμβολής είναι το ημίτονο cardinal, τη σταθερή και τη γραμμική. Σε κάθε τύπο, στη διαφάνειά μας βλέπουμε την κρουστική απόκριση και μερικά σχόλια για το πού χρησιμοποιείται ο κάθε τύπος παρεμβολής. Για παράδειγμα, το ημιτόνου cardinal είναι δίνει τέλεια ανάκτηση για σήματα περιορισμένου εύρους. Ο τύπος constant για κλιμακωτή προσέγγιση και ο τύπος linear για γραμμική παρεμβολή μεταξύ των δειγμάτων. Να δούμε μία εφαρμογή. Έστω το σήμα χ του τέ με δείγματα πλην 1, 2, 3, 2 και τάφ 1 σεκόντ. Ταφές 1 σεκόντ. Ζητείτε να υπολογιστούν οι τιμές του ανασυσταμένου σήματος στα 2,5 σεκόντ με τις παραπάνω συναρτήσεις παρεμβολής. Θα κάνουμε καταρχάς ξεκινάμε από την τρίτη περίπτωση, να δούμε λιγάκι τη γραμμική παρεμβολή.
Εδώ η τιμή του σήματος στα 2,5 σεκόντ ισούται με την τιμή στα 2 σεκόντ, δηλαδή στα 2 σεκόντ είναι ακριβώς το 3. Είναι το τρίτο δείγμα. Στη δεύτερη περίπτωση, η δεύτερη περίπτωση είναι η γραμμική παρεμβολή. Εδώ το σήμα στα 2,5 σεκόντ ισούται με το μέσο όρο των τιμών στα τέισον 2 σεκόντ και 3 σεκόντ. Δηλαδή θα είναι το 1 δεύτερο του 3 συν 2, όπως βλέπουμε, δηλαδή 2,5 σεκόντ. Και με τον τρίτο τρόπο, για η μύτενο κάρδιναλ παρεμβολή, παίρνουμε τον τύπο, όπου το χ του τ θα είναι το άθροισμα από κ ίσο 0 μέχρι 3, χ του κ συν σε τ μείον κ ταφές. Κάνουμε τις πράξεις, υπολογίζουμε ότι βγαίνει 2,6314. Και στις τρεις περιπτώσεις πέσαμε πάρα πολύ κοντά στην αρχική τιμή του δείγματος. Για το Mastering DSP, χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα Inter User Interface. Εδώ στο Signal Entry περιοχή εισάγουμε πλην 1, 2, 3, 2 για το σήμα του Ν και επιλέγουμε Accept. Θα δούμε στο διάγραμμά μας τα πραγματικά δείγματα του σήματος και τις τιμές παρεμβολής με το default που έχει το πρόγραμμα, τη βηματική παρεμβολή και ένα παράγοντα της τάξης του 2. Αλλάζουμε τον παράγοντα, επιλέγουμε το Interpolation Factor σε 8. Επιλέγουμε τώρα από το μενού Method τις διαφόρες μεθόδους παρεμβολής και εκφράζουμε συμπεράσματα. Θα πάρετε πάνω στην οθόνη σας, θα δείτε την παρεμβολή του σήματος. Βλέπουμε τα αρχικά δείγματα και τις παρεμβολόμενες τιμές με κυκλάκι. Εδώ έχουμε επιλέξει το σήμα μας, σταθερή μέθοδο και παράγοντα παρεμβολής το 8. Εδώ έχουμε επιλέξει μέθοδο DFT και παράγοντα παρεμβολής το 8 πάλι. Να δούμε σε κώδικα MATLAB την παρεμβολή. Ας θεωρήσουμε το αναλογικό σήμα χ α του τέισον συνημήτωνο 10 πιτέ, για τέ μεταξύ 0 και 1 και συχνότητα 5 Hz. Και έστω στη συχνότητα δηματοληψίας, FS, είναι 10 Hz. Ζητούνται να σχεδιαστούν το σήμα χ νι μετά τη δηματοληψία και το ανασυσταμένο σήμα ψ του τέ με τη μέθοδο συν σε. Εδώ γράφουμε τον κώδικα σε MATLAB και παίρνουμε το σήμα το διακριτό. Και μην ξεχνάμε λοιπόν να πούμε ότι το ανασυσταμένο σήμα είναι ένα άθροισμα από μετατοπισμένα ημιτόνων cardinals, πολλαπλασιασμένα το καθένα με την τιμή του δείγματος του σήματος. Στο πάνω σχήμα της διαφάνειας φαίνεται το χ του τ και βλέπουμε μόνο το χ του μηδενός ημιτόνο σε του τ δια ταφ, ενώ κάτω βλέπουμε το χ του μηδενός, το χ του τ, το χ του μείον τ, το καθένα είναι τα μετατοπισμένα ημίτονα cardinals και το σήμα το οποίο παίρνουμε μετά από το άθροισμα αυτών. Βλέπουμε το ανασυσταμένο σήμα. Να τα ξαναδούμε λιγάκι. Εδώ είναι το χ του νι, είναι το αρχικό, είναι το πάνω σήμα το αναλογικό. Το σήμα το οποίο προκύπτει από τη δηματοληψία είναι το κάτω μέρος της διαφάνειάς μας, είναι το χ του νι ή αλλιώς χ του νι τε. Εδώ βλέπουμε αναλυτικά τα χ του νι ημίτονο νι σε του τε μείον νι τε δια τε και το άθροισμά τους, η παρεμβολή δηλαδή όλων αυτών, που μας δίνει το ανασυσταμένο σήμα στο κάτω μέρος της διαφάνειας. Το ανασυσταμένο σήμα λοιπόν δημιουργείται με χρήση ζόχ. Σαν δεύτερη παρατήρηση, να δείξουμε πώς γίνεται με ζόχ τώρα. Έχουμε το αρχικό αναλογικό σήμα. Από κάτω είναι το σήμα από δηματοληψία. Εδώ έχουμε βάλει φιλτράκι ανασύστασης με ζόχ. Το σήμα δηλαδή γίνεται από αναλογικό, γίνεται από δειγματοληπτημένο, γίνεται κλιμακωτό. Και μετά με παρεμβολή παίρνουμε το ανασυσταμένο σήμα. Για να δούμε μια εφαρμογή για το σπίτι. Σας δίνουμε ένα κώδικα σε MATLAB, όπου ζητείτε να εξηγήσετε το σκοπό του. Επίσης, όπου βλέπετε εστιγμένες γραμμούλες, εστιγμένες τελίτσες, πρέπει εσείς να συμπληρώσετε τα σχόλια. Προσέξτε τον κώδικα αυτόν. Έχει να κάνει με τη δηματοληψία και ανασύσταση αναλογικού σήματος.
στο τέλος αυτού του κώδικα πρέπει να σας βγάλει ένα animation, όπου να δείχνει την δημοτοληψία αναλυτικά αυτού του σήματος. Αυτό το αρχείο υπάρχει και στο αρχείο του, στο αρχείο του μαθήματος, οπότε μπορείτε να το βρείτε, να δείτε ότι δουλεύει κανονικά. Μόλις τελείωσε και η τελευταία εργαστηριακή άσκηση του μαθήματος, ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή.